Επέστρεψε η αποστολή από την Θεσσαλονίκη και βλέπουν όλοι με αισιοδοξία το μέλλον, τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για αυτές που έρχονται από πίσω. Coach, μετά από δύο συνεχόμενα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη επιστρέψατε στο Ηράκλειο. Είναι γεγονός πως ο Όφη κερδίζει τις εντυπώσεις, κερδίζει σετ, δείχνει καλύτερος από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να έχει και τη βαθμολογική συγκομιδή που θέλει. Λογικό να μην έχουμε συγκομιδή τώρα, γιατί έχουμε παίξει με ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Συνεπώς, σε σχέση με εμάς, αυτές αγωνιστικά είναι σε καλύτερο επίπεδο, σίγουρα. Και όσον αφορά τον μπάτζετ και όσον αφορά την οργάνωση. Μας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκομίσαμε από τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ πολύ καλά στοιχεία για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια που τα χρειαζόμαστε και να παίρνουμε τις νίκες τελικά. Είσαστε αισιόδοξοι ότι θα έρθουν τα καλά και ότι είναι μπροστά αυτό που επιθυμούν όλοι? Ασφαλώς, αυτό είναι έτσι όπως το λέτε. Το βλέπουν όλοι, το βλέπουν όλοι οι αντιπαλοί μας, το βλέπουν οι συναδελφοί μου προπονητές μου, έχω το ίδιο feedback από όλους. Και το μόνο που μένει είναι το αποτέλεσμα τελικά. Και το αποτέλεσμα θα έρθει αν παίξουμε στα ίδια ποσοστά, στην ίδια ποιότητα που παίζουμε, παίξουμε και τα παιχνίδια που χρειάζεται. Μετά και τις τελευταίες αλλαγές στο ρόστερ, έγιναν κάποιες προσταφαιρέσεις, υπάρχει ουσιαστικά η δική σας εκτίμηση ότι η ομάδα βγαίνει ενισχυμένη, βγαίνει κάτι παρόμοιο με πριν? Αν έβλεπε κάποιος εκτός ομάδος θα έλεγε ότι η ομάδα βγαίνει μάλλον μη ενισχυμένη. Όμως εγώ θα σας πω εκ των έσω ότι αυτή η αλλαγή που έγινε, παρόλο που έφυγε ένας παίκτης που είχε με περγαμινές και που μαζεύαμε πόντους, ήρθε ένας άλλος και όλη η ομάδα έχει δέσει καλύτερα τώρα. Πίσω από την πρώτη ομάδα, που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό η βιτρίνα να είναι στην μεγάλη κατηγορία, υπάρχουν παιδιά πίσω από αυτή την πρώτη ομάδα που δίνουν την ελπίδα στον Όφη για το μέλλον, για ένα καλό μέλλον. Όσον αφορά τα αγόρια, είμαστε σε πολύ κακές εποχές. Τα αναπτυξιακά μιλάμε, όχι μόνο για τον Όφη, για όλη την Ελλάδα. Τα δελτία των αναπτυξιακών στα αγόρια είναι πάρα πολύ λίγα εδώ και 3 χρόνια. Και με την πανδημία δεν ξέρουμε, ανοίγοντας τον αθλητισμό, ποια παιδιά θα έχουμε και πώς πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναμαζέψουμε πάλι τα αγόρια. Σαν Όφη θα σας πω γενικότερα, επειδή έχω και την επίβλεψη σαν υπεύθυνος ακαδημιών και αναπτυξιακού, ότι ήμασταν, με το που κλείσαμε, στην καλύτερη μας φάση σαν σωματείο. Είχαμε 85 ενεργά δελτία, 6 αναπτυξιακά, έχουμε ενεργοποιήσει και τις γυναίκες, μετά από 25 χρόνια, δεύτερη χρονιά, γίνεται μια πολύ πολύ σοβαρή δουλειά και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω, και νομίζω ότι αν ισορροπήσουμε όλο αυτό το κλείσιμο άνοιγμα του αθλητισμού, ο Όφη θα πρωταγωνιστήσει και στα αναπτυξιακά στα επόμενα χρόνια.